ότι ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΤΑ, συνοδευόμενοι από τον ανώτατο εκτελεστικό διευθυντή της ΣΥΤΑ, Άριστο Ριρή, άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες και από εκπροσώπους όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του οργανισμού, με εξαίρεση την ΕΠΟΕΤ, ο ΙΟΣΕΚ και την ΣΥΡΙΓΕΚ ΠΕΟ, είχαν το πρωί συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, με αντικείμενο το αίτημα της κυβέρνησης για μετατροπή του βραχυπρόθεσμου χρέους του κράτους προς τη ΣΥΤΑ και προς το Ταμείο Συντάξεων της ΣΥΤΑ από τρίμηνα σε δεκαετή χρεόγραφα. Να πούμε ότι οι τρεις συνεργαζόμενες συντεχνίες, η Πασία ΤΙΚ, η ΑΣΕΤ ΣΥΤΑ και η ΣΕΠΑ ΤΙΚ, εξήγησαν στον Υπουργό τις κοινές τους θέσεις επί του ζητήματος, οι οποίες περιγράφονται σε ένα υπόμνημα το οποίο επιδόθηκε διαχειρός στον Χάρη Γεωργιάδη. Ενώ να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Χάρης Γεωργιάδης απέσυρε την πρότασή του για μετατροπή του χρέους σε δεκαετή χρεόγραφα και έθεσε ενώπιον των παρευρισκομένων νέο αίτημα για εκ νέου τρίμηνη ανανέωση των γραμματείων που κατέχονται από τη ΣΥΤΑ και από το Ταμείο Συντάξεως. Η ανανέωση, να πούμε, εφόσον επικυρωθεί, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να γίνει, θα ξεκινήσει από τις 21 Ιουνίου και θα έχει διάρκεια μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου.